Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού το τελευταίο διάστημα και οι έντονες ανησυχίες των λοιμοξιολόγων φαίνεται να ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν την κυβέρνηση να καταστήσουν αναγκαία τη χρήση της μάσκας στα σούπερ μάρκετ από εργαζόμενους και καταναλωτές. Χθες το βράδυ, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε. Εφαρμόζοντας την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθίσταται από αύριο υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκα στα σούπερ μάρκετ από τους εργαζόμενους και καταναλωτές. Όπως αποκάλυψε η Δέσποινα Βλεπάκη στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, ήταν θέμα χρόνου να επιβληθεί το μέτρο για τους χώρους στα σούπερ μάρκετ. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε υποχρεωτική χρήση της μάσκας καταρχήν στα σούπερ μάρκετ από όλους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Open, τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από το κοινό. Βλέποντας την αύξηση των κρουσμάτων, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων είχε εισηγηθεί από την περασμένη Τρίτη την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς όταν υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Η χρήση της μάσκας, για να πούμε τη σωστή έκφραση, είναι αναγκαία, είναι απαραίτητη. Το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, είναι αυτό το μήνυμα να περάσει στους πολίτες από εμάς με την κατάλληλη ενημέρωση. Η ώρα είναι 8 το πρωί και το κατάστημα μόλις άνοιξε τις εισόδους για τους καταναλωτές, οι οποίοι από σήμερα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά τη μάσκα στο εσωτερικό του καταστήματος. Πρέπει, τι φοράμε, τι να κάνουμε. Γιατί γίνεται αλλιώς. Το άκουσα στις ειδήσεις ότι ξανά καινούργια μέτρα. Οπότε ξεσπήρα μαζί. Με δεδομένο ότι τα κρούσματα είναι διψήφια καθημερινά και υπάρχει χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού, η υποχρεωτική καλημέρα χρήση της μάσκας στα σούπερ μάρκετ αναμενόταν να επιστρέψει από την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αποφάσεις επισπεύστηκαν, καθώς το Σάββατο είναι η μέρα που πολλοί καταναλωτές επιλέγουν για τα ψώνια τους. Όχι, δεν το γνώριζα. Οπότε πρέπει να προμηθευτώ μία μάσκα πριν πω. Το πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας τόσο από εργαζομένους όσο και από καταναλωτές ανέρχεται στα 150 ευρώ, με το κόστος στην περίπτωση των εργαζομένων να επιβαρύνει τον εργοδότη.